Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ναι. Ναι, στα παραπολιτικά έχω πάρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω το εξής. Η χώρα αυτή τη στιγμή βάλεται από παντού. Βάλλονται τα σύνορά μας. Και εσείς έχετε αυτόν τον τύπο εκεί πέρα ακόμη να εμπέζει. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Τι γίνεται, για πείτε μας εσείς. Με σένα, μιλάω στον αέρα. Με μένα μιλάς, ναι. Τα σύνορα κινδυνεύουν από αυτούς που έρχονται ή από αυτούς τους φασίστες που είναι από μέσα. Να ξεχωρίσουμε λίγο ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είσαι εσύ που για χάρη της ακρόαση. Αχ, με φοβάσαι. Υψηλήσε ακρόαση. Μπού, κοροϊδεύει την εθνική μας ασφάλεια. Και θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι και στο σταθμό που ακόμα σήμερα. Ντρέπονται όλοι. Θέλω να σου πω 4 λέξεις και να μου το κλείσεις. Βεβαίως, ευχαρίστω. Δεν είμαι φασίστας, αλλά. Δεν είμαι φασίστας, αλλά. Άντε, ρε γαμίσου. Δεν έχει αλλά σε αυτά. Πάει καρπαζά σύννεφο. Έλα. Επειδή τώρα τις τελευταίες μέρες έχουμε δει και ακούσει τα άπειρα, η βλακή έχει βαρέσει κατακόκκινο. Προς όλους αυτούς τους πατριώτες, ελληναράδες, πατριδροκάπηλους, εθνικοκάπηλους κτλ. Όχι, φίλοι μου, δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και δεν έχουμε τίποτα να ενώσουμε. Και ούτε ήμασταν ποτέ και ούτε θα είμαστε. Πολύ πιο ενωμένοι είμαστε με άλλους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, προσπαθούν να περάσουν σύνορα ή οτιδήποτε υπονεμένους, παρά με εσάς και ούτε θα ενωθούμε ποτέ. Γεια σας από Χανιά. Βρήκα τη λύση. Άκου να δεις τώρα. Αφήστε το γαμίσι, όχι, πιάστε το γαμίσι. Όχι, όχι, μα θα σου πω. Αυτά που λέει ο Βελόπουλος, τρελοπό, θα σου πω. Χασισοπών, τα μυαλά στα κάγκελα. Χασισοπών, τι θα έλεγες από την Κρήτη, λογικό, ναι. Και καπνοπών. Πιάνει, θα το αγοράσουν οι γριές, αυτό θα γίνει κόλαση. Έτσι. Για να μην πιστεύουμε και λίγο στην τηλεόραση, εντάξει. Μην πιστεύουμε από εδώ, μην πιστεύουμε από εκεί, που θα πρέπει να πιστεύουμε, που θα πιστεύουμε. Τον εαυτό μας. Έλα, χαζομάρες τώρα, τι έχει ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας βλέπει Βελόπουλους και ψηφίζει Βελόπουλους. Γι' αυτά είμαστε. Άσε μας. Σιγά μην ψηφίσω εγώ Βελόπουλους και μαλακίες. Απλώς έτσι για να σπάσουμε χαβαλέ. Μόνο που τον ακούω, γελώ. Ναι, ήθελα να σου πω τον κορονοϊό. Τελικά δεν τον φέραμε ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μουσουλμάνοι. Τον φέραμε οι καριερίστες που πήγαν για business και shopping στο Μιλάνο και οι χριστιανοί που πήγαν στον Άγιο. Ο Θεός το έφερε για να μας δοκιμάσει. Ο Θεός της μόδας και ο Θεός ο αληθινός. Ναι, για να δοκιμάσει την πίστη μας. Πιστεύεις, δεν θα κολλήσεις. Ευτυχώς που έχουμε τον Βελόπουλο, φίλε. Ευτυχώς μας βρήκε το φαρό. Εσείς οι άπιστοι. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, μετά από τη χαμάρα και την αηδία των τελευταίων ημερών που την ξεπέρασα σιγά σιγά, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο σήμερα. Πραγματικά δηλαδή τέτοια εμετήλα και τέτοια σκατοψυχιά που βγάλανε τόσοι άνθρωποι για τους ανήμπορους, για τους αδύναμους. Αυτό που θέλω να πω και με οδηγεί σε ένα συμπέρασμα που λέμε για την ιστορία, ότι η ιστορία μαθαίνει και ότι μπορεί να αποστείλει. Δεν μαθαίνει ιστορία, φίλε. Δεν μαθαίνει τίποτα. Σκατά έχουμε γίνει. Το φίδι έχουν βγει από τα αυγά τους και έχουν δαγκώσει κόσμο και το δηλητήριο επεκτείνεται. Και τους δόθηκε ευκαιρία τώρα να βγουν και από τις φωλιές τους. Τώρα που βγαίνουν από τις φωλιές όμως σας έχουν λίγο το νου τους. Τα είδες στη Μυτιλίνη, τη άρπαξε ο Νεωνάση που πήγε. Τα είδα στη Μυτιλίνη, μια ηλιακτήρα ελπίδα είναι αυτή. Οι αντιφασίστες πάντα, οι άνθρωποι που είναι κοντά στον συνάνθρωπο, είναι οι πιο γενναίοι και έχουν τα πιο μεγάλα αρχίδια. Από όλα αυτά τα μεγάλα αρχίδια που ήρθαν και από την υπόλοιπη Ευρώπη εδώ πέρα. Αυτό το οποίο για τους λαθροκυνηγούς και τους κυνηγούς λαθρομεταναστών που βγάλαν στο Βόλο, για να δεις τι κότες είναι και τσουτσέκια, τους μαζέψανε ασφαλίτες στο Βόλο και ζητάγανε γονατιστή συγγνώμη. Και συγγνώμη, δεν ήθελαμε να κάνουμε τίποτα και δεν ξέραμε και θα τη σβήσουμε τη σελίδα και συγχωρήστε μας και τέτοια. Τέτοιοι είναι, τέτοιοι χέστηδες είναι, που μόνο θα βρουν την ευκαιρία στον αδύναμο, αν δεν έχουν την έγκριση της εξουσίας μόνο, θα πάνε να τους κάνουν σκηνικά και να τους αντιμετωπίσουν. Και να ρωτήσω και ένα τελευταίο, ρε φίλε. Η εισβολή τελικά που είχαμε και υπερασπιζόταν στα πάτρια εδάφη, μήπως πρέπει να αντιμετωπίσει τον εισβολέα, αν έχει εισβολή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, αφού εισβάλλει ο Ερντογάν, γιατί τα βάζει με τον Ερντογάν, βρε μαλάκα, πατριωτάρα. Γιατί το φτωχό και το κατατρεγμένο είναι εύκολο να το βάλει με αυτόν. Αυτά τα Ούγκανα με όποιου μπορούν τα βάζουν, με τον αδύναμο συνήθω. Τη μία μέρα όμω η κυβέρνηση που του δίνει τη γραμμούλα και του δίνει μάλλον του λύνει τα χέρια και τα στόματα. Τη μία μέρα του λέει λαθροεισβολή και μόλι πέφτει 700 μοίρια, μιλάει για του κατατρεγμένου ο Μητσοτάκη. Πώ κοιμάται αυτό ο μπουκ, ρε φίλε. Έχει δει αυτά τα μάτια να κοιμούνται, με δουλεύει. Είναι το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό και εναντίον των βακτηρίων. Δεν υπάρχει το βακτηριδίον, δεν υπάρχει καλύτερο. Η Βυζαντινών. Ο κοροναϊός είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαπλωθεί τον επόμενο μήνα έτσι κι αλλιώς. Με αυτό εδώ προστατεύεστε. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να σας πω ότι αν αυτός ο κύριος είναι αρχηγός κόμματος, πώς είναι δυνατόν να τον έχουνε και έτσι και δεν τον μαζεύουνε
Γιατί εγώ πριν από ένα χρόνο πήρα αληθές για τη μέση μου. Από αυτόν? Γιατί έλεγε, έδωσε 41 ευρώ με τα μεταφορικά. Σε αυτόν? Έλεγε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι πέρδικα. Δεν φταίει αυτός, εσείς που το φάγατε φταίτε. Ακόμη υπάρχουν, ούτε έβαλα, ήταν για πέταμα. Η ίδια αληθή είναι. Αν τη φάτε τώρα κάνει καλό για τον κορονοϊό. Τα ίδια πουλάει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ντροπή μας και μεγάλες γυναίκες που είμαστε να καθόμαστε να τον ακούμε. Εγώ καλέ, εσύ δεν τα αγόρασες αληθές από αυτόν? Εγώ τις αγόρασα, αλλά νόμιζα για τη μέση μου. Νόμιζες. Βάλτες να κλείσει καμιά τρύπα στον τοίχο για στόκο. Πριν τις εκλογές ήταν, ποιος γύρισε να τον δει, ποιος γύρισε να τον πιστέψει. Όχι, κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση. Το ψηφίσατε? Όχι, καλέ, και όνομα του Θεού, τι με πέρασε. Τι σε πέρασα, καλέ, αγόρασες αληθές σου, τι σε πέρασα. Η μέση μου πονάει, γι' αυτό τις πήρα. Και σου είπε τελοπόρ και εσύ το πίστεψες και το πήρες. Ακούω από σας τώρα αυτά και μου πιάνει η τρέλα. Εγώ, η μέση σου θα σε πιάσει. Εγώ μόλις τον δω στην τηλεόραση, αλλάζω αμέσως. Πολύ καλά κάνεις. Θα σωθείς. Δεν θα το να βλέπω. Να σου πω, ψήφισες τον Κυριάκο. Αυτό είναι σίγουρο. Τον Κυριάκο. Τι θα κάνουμε. Ωραία. Θα κάνουμε. Μην ταράζεσαι λοιπόν. Και ο αντιπρόεδρος του Κυριάκου, ο Μπουμπούκος, τα ίδια πουλάει αντίστοιχα. Κάτι να νοχιλέκα, κάτι απαταιώνιες άλλες. Δεν κοιτάω εγώ τι πουλάνε εκεί. Ναι, μην κοιτάς, απλά αγόραζε εσύ. Καλά κάνεις. Μπράβο. Μια φορά γελάστηκα. Μπράβο, ναι, καμία άλλη. Μια εκεί και μια ψήφισε το Μητσοτάκι. Όλες τις άλλες είμαι σίγουρος ήξερες. Άντε καλέ, τις αληθές για τη μέση τις πήρα. Δεν πήρα για αυτόν τον Κολοκύθα. Τις αληθές πήρες για τη μέση και τον Κυριάκο για να σου σώσει τη ζωή. Μπράβο. Θα σε σώσει με τον τηλεμάρκετινγκ Μπουμπούκο και όλα τα φασισταριά. Μπράβο. Τον Κυριάκο τον ψήφισε και θα τον ψηφίζω. Να είστε καλά. Και πολύ καλά κάνεις. Όταν πάει ο Βελόπουλος στον Κυριάκο, μη φύγεις, εκεί να μείνεις. Ποιος το είπε που θα πάει? Τον δέχεται ο Μητσοτάκης αυτόν? Όχι καλέ, αν είναι δυνατόν, κρατάει ένα επίπεδο. Από Άδωνη και κάτω. Έλα, κούκλε. Έλα. Δεν μου λες, μικρός έβλεπες καουμπόικα? Έβλεπα σπαγκέτι western. Α, αυτά είναι. Δεν μου λες, θυμάσαι που σε κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, υπήρχε και ένας αυτός ο θαυματοποιός, ο γιατρός που ερχόταν με την άμαξα και ξέρεις, είχαν και τα διάφορα τα κόλπα εκεί. Τα ματζούνια. Ναρκωτικά τους έδινε. Ναι. Κορονοϊκών. Σου θυμίζει κάτι? Τελοπών. Έτσι. Αν και εμένα πάντα μου άρεσε ο πιανίστας μέσα στο σαλούν. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Καλά, και αυτός είχε τη δικιά του, αλλά τη γοητεία. Αλλά αυτός εδώ πέρα, ο τωρινός, που έχουμε εμείς τώρα εδώ πέρα που μας έχει φορτωθεί στο κεφάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας, ξέρω εγώ, που να τον δει εκεί πέρα και να του πει τι κάνεις εδώ, ρε φιλαράκι. Μπα. Τώρα καταλάβεις, με πήρε μια κυρία που αγόρασε τις αληφές του για τη μέση και μάντεψε, δεν έπιασαν. Έλα τώρα, τι μου λες. Ναι, μάλλον αυτές οι αληφές ήταν για το στομάχι. Αν τις φας, το αφήνεις στο στομάχι δίπλα στην καρέκλα. Παρακαλώ πολύ. Εισαγγελέας δεν υπάρχει. Τι να κάνει? Τι να κάνει? Να συλλάβει αυτό τον ηλίθιο που λέει για το Βυζαντινό και τις μαλακίες όλες αυτές. Το Βελόπουλο, μα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε. Και τι, δεν πρέπει να έχει άσυλο σε αυτό? Ότι έχει ένα άσυλο, αλλά τον έστειλε ο κόσμος, τον πιστεύει ο κόσμος. Τι να κάνουμε? Τον έστειλε πολύ ωραία. Τον έστειλε για ποιο λόγο όμως? Για να πουλάει αυτά. Τι εννοείς για ποιο λόγο? Για να υπάρχει ένα μαξιλάρι ανάμεσα στην ακροδεξιά του Μητσοτάκη και τους φασίστες. Και Παναγία, ρε παιδιά. Εσείς στο νου σας μην αγοράσετε τέτοιες μαλακίες μόνο. Όλο μαλακίες με ακούμε, ρε γαμωτό. Ένα επίπεδο τουλάχιστον. Τι επίπεδο, καλέ, βουλευτή σας λέω. Πρώην βουλευτής Καρατζαφέρη. Το ίδιο κόμμα με Άδωνη. Βουλευτής τηλεμάρκετινγκ. Τι περιμένεις? Έλα και καλά είναι. Αποστόλη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια. Εγώ θα ήθελα να πω και τη δική μου γνώμη για τον κοροναϊό. Ναι. Λοιπόν, και τι πειράζει, όποιος θέλει ας πάει στην εκκλησία, όποιος δεν θέλει ας μην πάει. Γιατί δεν κυκλοφορούμε, δεν βγαίνουμε, δεν λειτουργούν τα περισσότερα σχολεία. Εδώ η Θεσσαλονίκη λειτουργεί. Εντάξει, έχουμε ένα σφίξιμο. Και τι να κάνουμε τώρα? Μα τι είναι αυτό που λέτε, τηλεόραση δεν βλέπετε? Πολύ χαλαρή σας βλέπω. Όχι, δεν βλέπω τηλεόραση. Δείτε λίγο τηλεόραση, καλέ. Θα αλλάξετε γνώμη. Δεν τους πιστεύω και δεν βλέπω. Κακώς δεν τους πιστεύετε. Όπως είμαι επιλεκτική και στο ραδιόφωνο. Αποστόλη μου, χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Πολύ καλά κάνεις, να ακούς μόνο εμάς. Όχι μόνο εσάς, εσάς τυχαία σας ακούω. Απα. Γιατί με έχετε πικράνει πάρα πολύ. Δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα. Α, και τι πρέπει να συμφωνούμε για να μας ακούς? Όχι, Αποστόλη μου. Απλά ακούω, σας ακούω λίγο και μετά δεν το κλείνω. Πολύ, σας σέβομαι. Ακούστε το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας τότε. Όχι, Αποστόλη μου, δεν ακούω. Όχι, και καλά. Συγγνώμη, αν και κέρδισα και θέατρο από την εκπομπή σας. Θα το πάρουμε πίσω. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα. Ρε εσύ, έχω ξεκινήσει πολλές φορές να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά κάπου το κερατό του να πούμε, ακούς κάτι μανάδες να πούμε, να βρίζουν άλλες μανάδες, γιατί εγώ σε γκάστρωσα, εσύ με γκάστρωσες να πνιγείτε και τέτοια. Αυτά του ανθρωπισμού, ρε παιδί μου. Ναι, ρε φιλαράκι. Και θέλω να πω σε αυτούς τους ενδυνάμει Χριστό αδερφούς
το μ*** της μάνας του. Δε μαλάκες, ρε μαλάκες τον απελπισμένο. Δεν μπορείς να το σταματήσεις. Πριν γίνει όλο αυτό που είναι τώρα μετά από τον πόλεμο της Συρίας, που ήταν και άλλη μια δικαιολογία για να φεύγει ο κόσμος από τις αιστείες του και δεν μπορεί να ζήσει. Δεν πνιγόντουσαν. Μετανάστες, ανθρώποι που φεύγανε γιατί δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί εκεί που θα μένανε δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορείς, ρε μαλάκα, να τον νικήσεις τον απελπισμένο. Και θέλω να πω στο μαλακισμένο το παραπέδι μου, το Δημήτρη, που είναι μετανάστης, γάμο το κερατό του, στη Γερμανία, μαλάκα. Δεν υπάρχουν λάθρο μετανάστες, ρε βλάκα. Απελπισμένοι είναι σαν και σένα που έφυγες και πήγες μετανάστης στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Μαλακισμένο, μην ξανανεβάσετε τι έγινε, θα σε χαρίσω του στο Facebook. Ηλίθιο να πούμε. Σύντροφε, καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσα πάλι στην παγίδα και άκουσα την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Άσε, και την είχα ακούσει και προχθές. Και από τα εμβατήρια άκουσα David Gilmour. Σήμερα άκουσα Μελίνα. Δηλαδή, τη συμπάθειά μου αυτός ο άνθρωπος. Είδες. Σιγά-σιγά θα σας κερδίσει. Μην είστε αρνητικοί. Τρικυμία κρανίο. Φοβάμαι ότι. Τρικυμία είναι άδειο κρανίο. Ναι, Αποστόλη! Έλα! Τι κάνεις, εξήμισα ή κοιμόσουνα? Κοιμόμνανε. Εντάξει, να σου πω, επειδή δεν έχεις κάνει ρόμπα, εγώ έχω μάθει ότι έχει έρθει ο Βελόπουλος με άπορσα γκαγιά και έκανε δεκαρία μπράβους κάτω στο Βαλτισινίκο και μαζεύει όλα τα σκόρδα τα άνυδρα που έχουν βάλει γρίες για να βγάλει τον κορονοϊό. Τρως ένα κεφάλι σκόρδο τη μέρα και δεν κουνιέται φίλο. Ούτε στο λεωφορείο μπαίνει άνθρωπος, ούτε στα μάξι, ούτε πουθενά. Αυτά πρέπει να πουλάνε που πουλάνε τις παγίες από τα Ιωνιές. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το πει, αν θα το βγάλει τελοπόνι, πινιπόνι. Πάντως να το ξέρεις ότι μαζεύει σκόρδα από το Βαλτισινίκο, άνυδρα όμως. Τελοσκόρδιον θα πρέπει να το πει, κάτι τέτοιο. Να σου πω, είσαι από αυτούς που συμφωνούν να γίνονται βομβαρδισμοί στη Συρία, που συμφωνούν, ας πούμε, τον ΝΑΤΟ να βομβαρδίζει όλο τον κόσμο και να δημιουργεί πρόσκλησης, ή είσαι κανένας ανθέλινας? Κάτσε να σκεφτώ. Ανθέλινας, μ' αρέσει πιο πολύ. Ανθέλινας, αρέσει πιο πολύ. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι που συμφωνούν με όλα αυτά, ταυτόχρονα δηλώνουν και μεγάλοι πατριώτες. Δεν είναι γάμο αυτό το πράγμα? Όχι πατριώτες, με μπι, μπατριώτες. Ναι, μπατριώτες. Να τα λες σωστά. Έχω να κάνω καταγγελία. Βάλε καράφλα και λέγε. Βάζω καράφλα, δεν είμαι ρουφιανός. Ναι, κανείς δεν είναι. Ποιος είναι? Ωραία. Λοιπόν, η χώρα μας δέχεται εισβολή. Από ποιους? Από μέσα. Μιλάω και σοβαρά. Η χώρα δέχεται εισβολή από μέσα. Αυτό είναι το σωστό. Στο ίντερνετ εδώ και δύο μέρες υπάρχουν άπειρα δημοσιεύματα ότι έχουν κατακλείσει και τα νησιά και τον Εύρο Ευρωπαίοι Ναζί, Γερμανοί, Εστονοί, Ολλανδοί, Αυστριακοί Ναζί, οι οποίοι περιπολούν μαζί με τους δικούς μας Ναζί και ψάχνουν να βρουν πρόσφυγες προκειμένου να βγάλουν τα αποθυμένα τους, γιατί μάλλον έχουν να γράψουν κανένα δύο χρόνια. Αυτό είναι εισβολή. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι εννοείς? Τίποτα, έτσι έπρεπε να το πω. Λοιπόν, αυτή είναι εισβολή και πρέπει να ενωθεί ο λαός και να τους δώσει αυτό που τους αξίζει. Πολύ έχω συγκινηθεί από τον αγώνα που κάνεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Είσαι συγκινημένος στα αρχίδια μου. Πολύ συγκινημένος. Ξέρεις τι, είχα μια φαγούρα, τώρα έχω λίγο παραπάνω. Κάνα φράγκο από τον Ερντογάν. Παίρνει, σου στέλνει τίποτα, κανένα χατζηλίκι. Όλο και κάτι στέλνει, όλο και κάτι. Για ντίλντο. Θέλετε να περάσετε να το δοκιμάσουμε? Ποιο να δοκιμάσουμε? Έχουν και το αστέρι πάνω. Ναι. Αλλιώς μπορώ να σε περάσω με σφυροδρέπανο. Μπορώ να σε ξεκινήσω με σφυροδρέπανο για τη διάνοιξη και μετά βλέπουμε τι θα μπει. Ναι, αν με σφυροδρέπανο θα περάσει. Ναι, και μετά βλέπουμε. Τι λες, μωρέ? Δεν πάει να βάλει το πίσω στο σηματόπλευμα, να σου βάλει κανένα ρόπαλο. Θα σου αρχίσω με το σφυροδρέπανο εγώ και μετά θα δούμε πώς θα καταλήξεις. Ναι, βάλει το πίσω εκεί σε μια τρύπα από το σηματόπλευμα. Αν θες, μπορώ να σου γνωρίσω και μερικούς από τους μετανάστες που έχω πάρει σπίτι μου. Θες να σου γνωρίσω μερικούς από αυτούς? Να σου βάλω, ναι, σημασία έχει να πάρει και το κουκουέ στο σπίτι του λαού, όχι στο δικό σου σπίτι. Ναι, μπορώ να σου γνωρίσω μερικά παιδιά από αυτά, θα τους ενδιέφερε ενδεχομένως να ξεχαρμανιάσουν λίγο σε ανθρωποειδή τη κάστα σου. Φιλιά στα κολομέρια. Ναι. Τον κύριο Παρβαγιάννη. Ο ίδιος κύριε Βυσδέκη, εσείς χαθήκαμε. Κύριε Παρβαγιάννη, σήμερα έχω νευριάσει με τον κύριο Καλαμούκη. Θα σας περάσει κορονοϊκό, όχι, γιατί, νευροσπαστικών. Γιατί, πάρτε γιατί, νευροσπαστικών. Γιατί να μην πάρουμε την πόλη? Εμένα ο παππούς Πορφύριου Βυσδέκη είχε αυξήσει ένα ημιτελές έργο. Είχε φτάσει στο εσκίσε κύριε Αυτιό Καραχισάρ. Ο εγγονός του, εγώ ο Βυσδέκης, θα τα ξαναπάρω. Γεια σας. Καραχισάρ ήσουν και εσύ πάντω. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μισό λεπτό. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Γραφείο δικηγορικό εκεί. Δεν το λες. Τι θέλατε για κάποια υπόθεσή σας? Εντάξει, έχει γίνει λάθος. Δεν μπορεί. Τι είναι εκεί? Τι θέλετε εσείς, είναι για κάποια υπόθεση? Είστε μπλεγμένος? Είσαι ο κύριος Μπαρμπαγιάννης? Ναι. Έλα, από τρίτη ηλικία. Έλα, εσένα ψάχνω. Α, και νόμιζα ότι είμαι δικηγόρος. Ναι, είμαι. Κάτσε, περίμενε.
έχω και δουλειές με τη δικαιοσύνη. Καλά κάνεις. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Πλυντήριο. Όλοι σχετιστούν ψυχραιμία. Σε τι πλυντήριο την ξεπλένουν την ψυχραιμία όλοι αυτοί? Με στεγνοτήριο φαντάζομαι μαζί για να φορεθεί γρήγορα. Καλό. Εδώ και ο κορονοϊός, αλλά θα τον κερδίσουμε. Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα. Κρίση στα σύνορα, η ζωή μας με τον ιό. Είπαμε σκόρδο και γίγαντες. Κακώς διακομωδείτε τις απόψεις του αυτιά για σκόρδο και φασόλια. Γιατί? Αν έχεις φάει φασόλια και σκόρδο, με τις οσμές που θα έχεις δεν θα συμπλησιάζει κανένα για 2 μέτρα. Α, οπότε δεν κολλάς. Σωστό. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο αυτιάς γενικώς δεν μασάει τα λόγια του και δεν μασάει και τα αρχίδια του, εγώ πιστεύω είναι ένα μηνυματάκι για τους Τούρκους ότι φάτε γίγαντες, πάρτε φόρα και ελάτε να μας κλάσετε τα αρχίδια. Μήπως αυτό εννοεί? Αυτό εγώ πιστεύω πιο πολύ είναι. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνώ, φίλε. Νίκο με λένε. Γεια σου, Νίκο. Συνήθως δεν παίρνω τηλέφωνο, Αποστόλη. Γιατί... Και τι κάνεις συνήθως? Είμαι ακουστικός τύπος. Δεν πειράζει, τώρα πεις τηλέφωνο. Για πες. Αλλά πέρα τηλέφωνο μόνο βασικά γιατί για ένα περιστατικό που με άγγιξε σήμερα και συγκινήθηκα, ήθελα έτσι να τον μοιραστώ. Επέστοντε, τόσος πρόλογος. Θα σταματάω στο φανάρι, μη σταβολιλογώ. Έχω ένα πακέτο με φαγητό λαχανόριζο ζεστό πρωί, τέλος πάντων. Είναι ο τύπος τώρα που δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ηλικία από τις κακουχίες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι? Ναι. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις την ηλικία του από τις κακουχίες. Και του το δίνω, έτσι. Του λέω πάρε να φας. Ξέρω ότι είχε κάτι τίχουλα στα μούσια του, τα μακριά, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, μου κάνει ευχαριστώ. Και τι μου λέει εκείνη την ώρα που με στέλνει αδιάβαστο, ας πούμε, και γι' αυτό εσύ ήταν ο λόγος που πήρα. Τι σου λέει? Μου λέει, Αποστόλη, εσύ θα έχεις να φας τώρα? Δηλαδή, δεν μπορώ καν να σκεφτώ τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, σου μιλάω τώρα, καταλαβαίνεις, κακουχία, χάλια. Και με σκέφτηκε εμένα να μου πει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν θα έχω να φάω εγώ. Τι διάλογο, κατά του καθεστώτος είσαι? Αν το ακούσει αυτό καμιά κυβέρνηση, θα πας μέσα που τους ταΐζεις. Εσείς τους ταΐζετε, ορίστε. Τους ταΐζετε και πολλαπλασιάζονται. Μάρε Αποστόλη, τι συμβαίνει δηλαδή? Βλέπεις τους κατόψους, βλέπεις αυτά που γίνονται τώρα και βλέπεις τους ανθρώπους που δεν έχουν και σου λένε αν έχεις να φας. Δηλαδή, τι αντίθεση υπάρχει στον κόσμο, πόσο μεγάλη αντίθεση υπάρχει? Σόπα. Ευτυχώς βέβαια υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις για να ξεχωρίζουμε από κάποιους. Να είναι σαφές ποιοι είναι άνθρωποι και ποιοι είναι τα ζώα. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Δεν δέχεστε ακροατές? Δεχόμαστε. Πείτε μου. Είναι λυπηρό. Είναι. Ελληνοφρένεια και εύρος με τον τζάνο μαζί. Πώς συνδυάζονται αυτά? Με τον τζάνο. Α, τον τζένο. Τον τζένο. Τζένο. Πώς, ναι. Πώς συνδυάζονται αυτά? Πολυφωνία, κύριε. Πολυφωνία. Έχετε υπόψη σας? Ακούστε, δεν είναι. Να σας πω τι είναι, επιτρέπετε? Παρακαλώ. Ένα μεγάλο γωνιακό μαγαζί που πουλάει αρβίλες και σόβρακα μαζί χωρίς καμία συνέπεια. Και τι θα κάνεις, θα βάλεις μόνο αρβίλες? Θα πάμε να πολεμήσουμε χωρίς σόβρακο, κύριε? Τι θέλετε, ξεβράκο, τι θα πάμε? Γι' αυτό χάνουμε, αδέρφια. Καλά, καλά, άντε, γεια. Να σου πω, βρε παιδάκι μου, εδώ έχουμε βγει από τα ρούχα μας στους παπάδες. Γιατί δεν λέει ένας τόσες επιδημίες πανούκλας? Πού ήταν η δύναμη της Εκκλησίας τότε? Ήταν θέλημα Θεού, φαίνεται, δεν κατάλαβα, να ξεπαστρεφούν μερικοί. Ναι, δηλαδή να τους το πούνε και να μας το γυρίζουν, να μας το λένε. Έτσι πας και ξυπνήσουμε. Μισό λεπτάκι. Ένα... Εντάξει, με τη Θεία Κοινωνία νομίζω το λύσαμε το θέμα. Δεν το λύσαμε. Το λύσαμε. Η επιστημονική κοινότητα της κάθε ενορίας το έχει λύσει το θέμα, το έχει απαντήσει. Με το φίλημα των χεριών των παπάδων, εγώ ανησυχώ τι θα γίνει. Φιλάμε ή δεν φιλάμε? Εντάξει, θα δίνουμε καμιά αγωνιά, καμιά κλωτιά που είναι πιο υγιεινό. Τι υγιεινό, παιδί μου, όχι. Εγώ θέλω να προσκυνήσω τη χείρα του παπά. Εγώ από μακριά του βλέπω και στρίβω, για να είμαι ειλικρινής. Το σωστό είναι να πιάνεις 3 φορές τα παυτά σου, έχω ακούσει. Άμα τον δεις πρωί. Να σου πω του Βελόπουλου να του πει να βγάλει για τη στήση των σηκωτικών, να βγάλει άλλο φάρμακο για τη στήση. Κάνει δουλειά. Δεν ξέρω αν το ονομάσει σηκωτικό, μας έχει τρελάνει. Πώς το είπε αυτό για να χάνει το λίπος? Την απορροφητικών. Μήπως να το πει ανυψωτικών, θα ήταν καλύτερο. Ανυψωτικό, σηκωτικό, ναι. Και όμως αυτός ο Παπαντής πουλάει μετά. Ότι πουλάει. Εγώ θα πρότεινα να δοκιμάσει και άλλα. Το πεοθυλασμόν. Ναι. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Το γλυφοκολικό επίσης έχω ακούσει είναι καλό. Να σκεφτεί και αυτούς που έχουν μοναξιές ενδεχομένως. Να παίρνεις ένα χάπι ή ένα βελόπουλο, κάτι από αυτούς, να σου δίνει το γλυφοκολικό ή το πεοθυλασμό. Ναι, και το βυζοκολικό να βγάλει. Να βυζένει το βυζί το ελληνικό. Οκ. Θα μπορούσε το πισοκολλητόν. Λέγεται. Γεια σου. Γεια σου. Δώσε φιλιά στη μαμά σου. Μπερδεύτηκα, κάτι άλλο εννοούσα. Ναι, πες μου. Ήθελα να σου πω ότι όταν ήρθες στη Δράμα της Πράλες, ναι, ήσουν καταπληκτικός. Η παράσταση ήταν απίστευτη. Και πρέπει όλοι να πάνε να τη δούνε. Σ' άρεσε, πολύ, μου άρεσε. Πού να πάνε, μωρί, έχει κορονοϊό. Έχουν κορονοϊό. Φοβάται ο κόσμος να βγει από το σπίτι. Πώς θα πάνε? Βλακίες, βλακίες. Με συγκίνησες πάρα πολύ όταν είπες την παλάτα του Ζακ.
Χαίρεθε. Άνθρωπο είναι. Κούριερ δουλεύω. Ένα όργανο μου βγήκε στο αεροδρόμιο στο... όταν πήγα να ξεφορτώσω. Πριν κάνα 10 λεπτά. Μου πήρε πινακίδε, άδεια οδήγηση, άδεια κυκλοφορία. Καλά σου έκανε. Τι θες τώρα, αφού είσαι παράνομο. Έτσι είναι η ελληνική, δημοκρατία, μου είπε. Και ο νόμο. Ναι, του λέω εγώ. Ο νόμο προβλέπει ότι θα μείνω ορί δουλειά 2 μήνε. Δεν θα πάω λεφτά στα παιδιά μου. Ο γύφτο είσαι. Στη γυναίκα μου. Εγώ είμαι ο γύφτο ο πολιτισμένο είσαι. Αλβανό πολίτη πολιτισμένο. Τι αλβανό είσαι, Αλβανό. Δεν ήσουν αγύφτο παλιότερα. Όχι, ήθελα να πω. Προβλέπει ο νόμο να μου δώσει ξανά τη δουλειά πίσω. Ο γιο σου πουλάει ακόμα τι πατάτε. Όχι, όχι, ο γιο μου είμαι πολιτισμένο. Του λέω. Ο γιο σου σπουδάζει αυτή τη στιγμή. Είναι γιατρό. Η κόρη μου σπουδάζει. Γιατρό πού στη Ρουμανία, κατάλαβα. Να μου πει που θα κάνει ιατρείο, να πάω. Προβλέπει ο νόμο να μου δώσει πίσω τι πινακίδε σε τη δουλειά μου. Ρε πολιτισμένο γύφτο, τώρα πώ σε πού πει στην Αλβανία, πού είσαι. Όχι, εδώ είμαι κούρε και αυτή τη δουλειά. Εργάζομαι και οδηγάω όλη δίπλωμα. Ήρθαν οι γύφτοι και μα πήραν τι δουλειέ, κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά πήρα, αλλά δεν μου δίνει λύση. Ναι, πρώτη φορά, σε ξέρω. Έλα, γεια. Θέλω να βάλεις αυτό που δεν βάζεις. Γιατί δεν το βάζεις? Θέλεις να σου κάνω εκεί αυτό που σου είπε αυτός από τη μαγούλα? Τον έρωτα, ναι. Ε? Ναι. Ναι, αλλά δεν θα σπάσουνε μόνο τα νερά, θα σπάσουνε και τα αγκία και δεν θα σε γλιτώνει. Έχω πλαστικό, δεν πειράζει. Ούτε η Βυζαντινών δεν θα σε γλιτώνει. Κρίμα. Δεν θα χαρούμε, το βλέπω εγώ. Εντάξει, σας έχει πάει τρένο ο άλλος, έτσι. Ποιος? Ο άλλος, ο προηγούμενος. Α, πώς μας έχει πάει τρένο? Ο δεν είμαι ρουφιάνος, παιδί μου, πώς το λένε. Ναι, κατάλαβα. Πώς μας έχει πάει τρένο? Μετάλλικα παίζει, Priest παίζει, Manowar παίζει. Πάρτα, είδες. Να κινητρά να τον ακούσεις. Και εσείς τι βάζετε, ρε μαλάκα, Μαρία Δημητριάδη? Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Σε μια Ανδρεάδη να βάλεις, φίλε. Σε μια Ανδρεάδη. Ανδρεάδη σε ψήνει. Το βάζει δίπλα με τους Μετάλλικα, κατάλαβα. Τώρα που πλησιάζει 25η, υποθέτω θα καταργηθούν οι παρελάσεις, θα απαγορευτούν, έτσι? Ναι, μπράβο, ναι. Πώς έγινε στο καρναβάλι, υποθέτω και σε, αυτό το και σε αυτή την παρέλαση. Πολύ σωστά τα λες, και η εκκλησία και η θεία κοινωνία θα καταργηθεί. Όπως καταργηθεί. Άλλο η θεία κοινωνία. Η θεία κοινωνία είναι θεία, δεν κολλάς. Εγώ λέω για την παρέλαση. Που έχει όπλα, που είναι του σατανά. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Για την παράσταση που απολαύσαμε προχθές στη Δράμα. Είδες όμως, έλα τρώμε τη Δραμινή. Χαμπάρι, ε. Τίποτα. Δεν έχουμε, πίνουμε τσίπουρα και δεν έχουμε ούτε κορονοϊό ούτε ψεροκορονοϊό. Τίποτα. Η Αλεξανδρούπολη λύγησε, η Δράμα όχι. Και η Λάρισα. Η Λάρισα κι αν λύγησε. Η Λάρισα λύγησε πρώτη. Να σε ευχαριστήσω. Ήσουν υπέροχος, εξαιρετικός, συγκινητικός. Με έκανες και έκλαψα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι να συνεχίσει, αγόρι μου. Είδες τι οικογένεια έχω, όμορφη. Το είδα, ναι. Ένας και ένας όλοι. Ο άνδρας μου θα με χωρίζει, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Να συνεχίσεις έτσι, να μην βάλεις νερό στο κρασί σου, να είσαι έτσι δυνατός. Όλοι και οι δεξί που μιλήσαμε μετά με κάτι παιδιά εκεί, είμαι φανταστικός, φανταστικός. Πώς δεν το φέρναν τόσο καιρό στη Δράμα. Δεν λέγαμε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ενεργή, ανάπτυξη. Το λέγαμε. 80% ανάπτυξη σε φασίστες έχουμε. Πολύ καλά πάει. Πολύ καλά η κυβέρνηση, πάμε. Εξαιρετικά. Αν μπορεί να τους αξιοποιήσει και στα θεμέλια για το ελληνικό. Ναι, να τους χτίσουμε όπως την κυρά τέτοια. Αλλά τέτοιες ιδέες δεν έχουν, δυστυχώς. Τέτοιες ιδέες κολώνουν. Δεν θέλουν κιόλας, γιατί οι περισσότεροι είναι και δικοί τους. Ναι, επίσης λέγαμε ότι είναι έρθει, πώς το λένε, να μην γίνουμε αποθήκη ψυχών. Τελικά θα γίνουμε και αποθήκη ψυχών και αποθήκη κατόψυχων. Επίσης, με τούτα και με εκείνα, έχουμε πέρασει στον Τούκο δύο ειδήσεις πολύ σημαντικές. Πρώτον, ακυρώσανε τα καρναβάλια και κανένας μας δεν σκέφτηκε να συμπαρασταθεί σε αυτή την κακομοίρα την Πατούλη. Να μόνη της το πέρασε. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Αυτή το ζει και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Ναι, αγάπη μου, και εμείς οι γυναίκες γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά τι χρειαζόμαστε αυτή την 8 Μαρτίου. Ρε, καλά κάνει, ρε. Καλά κάνει και πουλάει. Καλά κάνουν οι άλλοι και πίνουν, να πούμε, το Ιβιάλ, δεν πίνουν τα νερά. Καλά κάνουν όλοι αυτοί. Και άσου τους γέρους όλους να πεθάνουν, όπως λέει και ο Βελεβέντης. Μισό λεπτάκι, δεν έχω καταλάβει. Αυτό το απορροφητικό, το καινούριο, κάνει και για την κουζίνα. Δηλαδή, άμα τηγανίζεις και βάλεις απορροφητικό από πάνω, τραβάει τις οσμές. Άμα χρειαστεί, το χρησιμοποιούμε και γι' αυτό. Δηλαδή, το αλλάζεις και φίλτρο, είναι σαν τον απορροφητήρα ή απλά λέγεται έτυχε? Όχι. Το αλλάζεις όνομα, από εταιρικών που λέει το ένα, από βυζαντινών που λέει το άλλο. Μα τι είναι αυτό που λες? Τι είναι αυτό, ότι είναι το ίδιο και τους αλλάζει όνομα, σαν να διατείνεσαι ότι είναι απατεώνας? Όχι.
αποκλείω. Δεν είναι απατεώνα. Απλά ο απατεώνα πώ γίνεται. Βρίσκει το μαλάκα και γίνεται απατεώνα. Σωστό. Πουλάει... Ο μαλάκα τον προκάλεσε. Έχει δίκιο. Έχω κάτι πόνου από το ατύχημα. Από ένα ατύχημα που είχα που σου πει. Λοιπόν, και πόλαγα. Και πώ λένε μαλάκα του λέω που μπορεί να έχω φω και τα λοιπά. Μου λέει αυτό εγώ μου λέει. Και μου δίνει το τελοπών. Του λέω μαλάκα είναι αυτό. Μου λέει τελοπών είναι μαλάκα. Του λέω αυτό που λέει ο Βελόπουλο. Μου λέει ναι, κάνει, κάνει μου λέει. Βέβαια το πήρα έτσι εννοείται που μπορεί να μην είναι τίποτα μέσα. Δηλαδή μπορεί να μην σε σκοτώσει. Έχω ακούσει ότι άμα το, άμα στο κάνουν δώρο και το πιει, δεν περνάει. Πρέπει να το πληρώσει. Οπότε παραγγείλετε το δικό σα. Το δικό σα γρήγορα. Και να το πιστεύει. Και να το πιστεύει για το μυαλό μα είναι λέει πιο τεράστιο. Είναι σαν το σύμπαν. Το σύμπαν λέει έχει κάπου ένα τέλο, μια αρχή. Κάτι υπάρχει. Είναι άπειρο βέβαια λέμε. Έγινε, φτάνει. Και η βλακεία είναι άπειρη, την έχει εξαντλήσει. Γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Παιδιά, καλησπέρα. Δεν είναι πλάκα αυτά, δεν είναι σάτυρα, δεν γελάμε με αυτά. Τον αφήνετε, μιλάει εκεί πέρα για τα εθνικά τα θέματα. Τον αφήνετε τώρα διακομωδεί τη θρησκεία. Δικαίωμα να μην πιστεύει να το θέλει, δεν μπορεί να κοροϊδεύει όμω τώρα. Του μουσουλμάνου γιατί δεν του κοροϊδεύει. Ποιον αφήνουμε, μισό λεπτό. Δεν κόψουμε, τώρα δεν όρθα ακούω. Στο North, Θεσσαλονίκη ακούω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τι πράγματα είναι αυτά, θα μαζέψω του λίγο, τι είναι αυτά. Του παπάδε, μισό λεπτό. Ποιου να, να μαζέψουμε, γιατί οι παπάδε ξεφτιλίζουν τη θρησκεία αυτή τη στιγμή. Ποιου θέλετε. Αχ, αγόρι μου, καλά μου τα πιστεύει και σημεία τα ίδια. Συγγνώμη που ενόχλησα, συγγνώμη. Ότι ενόχλησε ενόχληση, αλήθεια. Μπορώ να αλλάζω, συχνότητα εκείνη την ώρα, εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ, θα μας έκανες μεγάλη χάρη. Είναι γνωστό σε όλου μετά την ανακοίνωση τη Ιερά Συνόδου ότι μπορούμε να πάμε να κοινωνήσουμε άφοβα, έτσι δεν είναι. Κι όμως ισχύει, ναι. Αλλά είναι μερικοί σκεπτικιστέ, ρε παιδί μου, όπως εσύ, που ενώ βαθιά μέσα του πιστεύουν και θέλουν να πάνε, δεν πάνε γιατί φοβόνται. Λοιπόν, εγώ φοβάμαι, ναι, φοβάμαι. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, μπορώ να γλύψω και το χέρι του πάτερ. Ναι, βέβαια. Αλλά άκου να δει όμως τι μπορεί να κάνει για να προστατευτεί. Λοιπόν, ξεκινά το πρωί την Κυριακή, ξυπνά, βουρτσίζει τα δόντια σου με βυζαντινών. Ξεπλένει και κάνει γαργάρε μετά με αγιασμό. Μετά, για έξτρα προστασία και καθαρή αναπνοή που διαρκεί όλη τη μέρα, κάνεις μια επάλυψη στη γλώσσα με πρόπολη. Το ξέρεις αυτό το καινούριο με την πρόπολη. Βάμα πρόπολης που λέει. Ναι, ναι. Και έτσι δεν έχεις κανένα απολύτως κίνδυνο και μπορείς άφοβα αποστολάκι να πας να κοινωνήσεις. Οκ, okay, εγώ επειδή θέλω να πάω στην εκκλησία χωρίς να έχω δισταγμούς και τέτοια. Αν κάνω αυτό, είναι οκ okay, μετά να δώσω και ένα φιλί στον παπά, στο χέρι του. Αν μου προτείνει κάτι που έχει να κάνει με πετραχύλι, με ράσο, το κάνω αν έχω πάρει τα βυζαντινών και όλα αυτά. Ναι, αλλά άμα θες να φιλήσεις χίλια. Πώς το λένε, χέρι παπά. Ή άμα θες να φιλήσεις εικόνα, πρέπει να κάνεις μια επάλυψη στα χείλη με βυζαντινών. Θα κυκλοφορήσει τώρα το έμαθα ο Βελόπουλος, θα το κυκλοφορήσει και σε lip gloss τώρα για τη Σαρακοστή. Οκ. Okay. Έχεις ακούσει αν θα το κυκλοφορήσει και αναδυόμενο από ντίλντο, βοήθημα ερωτικό. Αυτά είναι για μερακλίδες, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ είμαι πιστός. Ο λέω, μήπως τα ξέρεις. Πιστός και μερακλής δεν πάει να πει ότι είναι αντίθετο, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τι μαυρίλα είναι αυτή η τελευταία, φίλε. Τι μαυρίλα κυκλοφορεί. Όπου όποτε είναι στη γύρια τα φασισταριά, μαυρίλα υπάρχει μόνο, μην αγχώνεσαι. Δεν βλέπω κανέναν να αντιδρά για το ασφαλιστικό για άλλα θέματα. Αντιδράνε όλοι για τους μετανάστες. Λες και τους φταίνει μετανάστες για αυτά που τραβάνε. Το ασφαλιστικό μωρέ δεν συμφέρει. Μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Ας φάμε τους ξένους. Ναι, ναι, οι ξένοι φταίνε. Ποιος φταίει, ο Έλληνας φταίει. Ο Έλληνας είναι ανώτερο. Ο Έλληνας που σε γάμισε με το ασφαλιστικό και όλα αυτά έτσι ώστε να σου φταίνει οι ξένοι πιο εύκολα. Ισχύει αυτό που λες, αλλά ο Έλληνας είναι ανώτερο είδος και δεν κάνει λάση. Αχ ναι, αυτό πως το ξέχασα. Καλή σου μέρα από την Πάτρα, ο Τάκης είμαι. Γεια σου Τάκη. Έχουμε στερητικό σύνδρομο, να ξέρεις. Γιατί? Πότε θα έρθεις κάτω? Τώρα δεν ήμουνα. Πότε τώρα, πριν από ένα μήνα. Πριν από ένα μήνα. Θέλω να σε ακούμε πάντα, ρε Αποστολή. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σας παραπολιτικά. Ναι, ναι. Δεν μου λέτε το συχαμένο αυτό τον Αποστόλη. Τι το έχετε και το βάζετε, έχουμε. Τι συχαμάρες είναι αυτές. Για να σας πάει τα νεύρα. Τι νεύρα να σπάσετε. Όσοι δεν ψοφίσετε από τον ιό, να ψοφίσετε από τα νεύρα. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν μαζευτείτε, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μισό λεπτό, αγαπητέ. Δεν είστε υπέρ της δημοκρατίας να λέει ο καθένας ότι. Τη δημοκρατία θα είμαι, ρε Καραγκιωσάκο. Ο Καραγκιωσάκο, έχουμε μικρά παιδιά, ρε. Καραγκιώση. Φασιστάκος είσαι. Φασιστάκο. Φασιστάκο, δεν πειράζει. Πιες το βυζαντινόν. Πιες τον αγιασμό που δίνει ο Αμβρόσιος, θα σου περάσουν όλα. Στη Μισκή 33 εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει κάτι καλούς ψυχιάτρους. Σε συνιστώ. Να πάω και πρέπει να ανέβω Θεσσαλονίκη για να πάω στο ψυχίατρο. Θα σε κάνει καλό. Δεν έχω στην Αθήνα. Γιατί να μην πάω σε μια εκκλησία, γιατί να μην εξομολογηθώ. Πρέπει να πληρώσω τον παπατζή, τον ντεμέκ. Πάω στον αυθεντικό παπατζή. Να μην σε βάλουμε από κάτω από το ράσο, πρόσεξε. Αυτό δεν είναι προσοχή, αυτό είναι ευχή. Άκουσες.
Άμα ήταν θέλημα Θεού, τι. Θέλημα Θεού. Ή θέλημα εκπροσώπου Θεού. Μπορεί να είναι θέλημα εκπροσώπου Θεού. Έχω εγώ λόγο. Ένας παπάς τους εξομολογούμενους τους έβαζε κάτω από το ράσο. Παπαρούπας, έτσι το λέγανε. Την τύχη την είχαμε. Ναι, για όπως το είσαι. Ναι, αυτός. Έλα, ο Θήμιος καλά είναι. Καλά είναι, ναι. Ωραία. Άκου τώρα τι έχω να σου πω. Εδώ και 1,5 μήνα ασχολούμαστε, μας έχουν πεθάνει με τον κορονοϊό. Παιδιά, δεν γίνεται να απαλλαγούμε από αυτό. Δεν θα μας τρελάνουνε τελείως. Να κολλήσουν, να πεθάνουμε, να ησυχάσουμε. Πιώνουμε. Αυτή θα ήταν μια κάποια λύση. Έλεω, δε παιδιά, έλεω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν εκεί πρόσφυγες, υπάρχουν θέματα, μα θες. Ναι, σιγά. Και με αυτό το θέμα μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Και με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με κάποιον που πήρε χθες τηλέφωνο, δεν θυμάμαι, ούτε ξέρω ποιος ήταν, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι μετανάστες ή πρόσφυγες κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχισμένοι, ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή η πείνα δεν είναι πόλεμος. Τι μας λένε τώρα από το Πακιστάν και δεν έχει πόλεμο το ένα. Συγγνώμη, είστε κομμουνίστρια. Το τι είμαι είναι δικιά μου υπόθεση. Δικιά σας υπόθεση είναι, αλλά μυρίζομαι κάτι τώρα. Μύρισου ότι θέλεις εσύ, δεν με απασχολεί εμένα το θέμα αυτό. Όταν μύριζες εσύ κάτι. Λοιπόν, εντάξει. Κάτι, μια οσμή κομμουνισμού μου έρχεται τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δικό σου θέμα. Ναι, τέλος πάντων, τα ξέρω εγώ αυτά. Η ιδεολογική ηγεμονία, να τα. Τι είναι. Τέλος πάντων, χάρηκα. Που έβγαλε και εγώ και φωνάζει καλά. Άντε, γεια. Γεια σου ρε παλίκαρε, Γιάννη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη. Μου έκανε εντύπωση Αργινή, να πούμε, γιατί πήρα την προηγούμενη εκπομπή κάποιος έτσι με χρωματιστά γυαλιά κομματικά και σε κατηγόρησε. Αν δεν αντέχεις κάποιον, αν δεν τον ακούς. Ναι, είναι απλά τα πράγματα. Εμένα μ' αρέσουν, αυτές οι αλήθειες που λες. Και η αλήθεια δεν έχει χρώμα, δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε δεξί, ούτε τίποτα. Κρίμα ρε Απόστολε, κρίμα. Είσαι η καλύτερη κι εσύ και το Φιλαράκι και στη Λοφρένεια και παντού. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε underground. Το πνευματικό μας επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Για να καταλάβουμε τις αλήθειες που εκπέμπεται. Να είστε καλά. Έλα, εσύ είσαι Αποστολή. Εγώ είμαι, ναι. Είσαι Θεός. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρινος και δυστυχώς σε τέλος σαν τέλος. Είσαι Θεός. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρινος και δυστυχώς σε τέλος σαν τέλος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Τόσο μεγάλο δυναμικό που έχει η εκκλησία για πειραματόζα για το κορονοϊό, γιατί δεν τους βγάζουμε ρε φίλε να πούμε, να τους αφήσουμε να κολλήσουν, να τους πάρουν, να τους μελετήσουν, να βγάλουν το αντίδοτο. Α, για επιστημονικούς λόγους. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως δεν το έχει προβλέψει η επιστημονική κοινότητα της εκκλησίας. Αυτό ίσως να το δούμε. Ο δόκτωρ Πάτερ Αμβρόσιος, ξέρω εγώ. Αυτό. Ένας δόκτωρας κάτι. Συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά σου. Πραγματικά, συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά σου. Τίποτα άλλο. Δεν έχω να σου πω, σ' ακούω πολλά χρόνια, πρώτη φορά σε παίρνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, πραγματικά. Καλησπέρα, ο Απόστολος. Ναι, ναι. Ποιος από όλους. Των Εθνών. Ποιος από όλους. Α, αυτά είναι μεγάλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, φιλαράκι. Συμπήρε μια τηγόνα που καταγράφει από την Άρτα. Έτσι. Λοιπόν, συμπήρε μια τηλέφωνο και σου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους αριθμούς. Τι πρόβλημα έχει αυτή με τους αριθμούς, δηλαδή. Με τους αριθμούς, ποιους αριθμούς. Με τους αριθμούς, με τους αριθμούς. Τους αριθμούς, α. Αχα, έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται αύριο στην Άρτα. Τι γίνεται αύριο στην Άρτα. Είναι αυτό που λέμε το Άρτα Αθήνα. Μπράβο, αύριο έχουμε γιορτή στην Άρτα. Θα βγάλουμε την Αγία Θεοδώρα έξω. Έχουμε λιτανίες, θα μαζευτούν παπάδες, δεσποτάδες. Βεβαίως. Σχολεία, φιλαρμονικές, πανικός αύριο. Έχει και τίποτα παντόφλες, τίποτα κάστανα να προσκυνήσετε ή σκέτη. Όχι. Έχουμε κάτι κουκαλάκια, ρε παιδί μου, τι θα έχουμε σε κάτι ασημένια κασόνια. Κουκαλάκια όταν λέτε γκλάμερ, αυτό που πιάνει το μαλλί ή άλλα τη νυχτερίδα. Όχι, αυτά πιάνει το μαλλί, ρε παιδί μου, αυτά που έμειναν, ρε παιδί μου, τέτοια πράγματα. Κατάλαβε τι γίνεται όταν την έβγαλαν. Α, ιερά οστά, ιερά οστά εννοείται. Τι κουκαλάκια, κύριε, τι είναι. Τι είναι, κοτόπουλο. Σωστό ο Απόστολο. Λοιπόν, είσαι άρχοντα. Πάντω έχω ακούσει ότι αν προσκυνήσει τα οστά, όπω και με τη θεία κοινωνία, δεν κολλά κάτι. Ακόμα και ο προηγούμενο που προσκύνησε να ήταν άρρωστο, δεν είναι το οστό σώζει, ξέρω. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Γιώργης από τη Νέα Υόρκη, ο Τσαγκάρης είναι. Τι κάνεις. Τι κάνεις, παιδί μου, στη Νέα Υόρκη. Πας καλά. Ρεπουμπλικάνος έγινες. Ιμπεριαλιστής.
ρεπουμπλικάνος ποτέ. Βούτυξε μέσα στον καπιταλισμό. Τι δουλειά έχεις εκεί? Ήρθα να πάρω μια γεύση. Από τι, από δημοκρατία? Καλή ιδέα. Έλα, τέτοια δημοκρατία έχουμε και στην Ελλάδα τώρα. Έχει αλλάξει η ώρα εδώ στην ΕΠΤΕ και κατά λάθος έπαιρνε στην εκπομπή του προηγούμενου από εσάς. Δεν ξέρω αν αυτός παίρνει κάτι. Δεν παίρνει, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να παίρνει κάποια ειδική αγωγή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Για αυτόν και για το Βελόπουλο και για ορισμένους άλλους ψεκασμένους. Είναι αυτό που λέμε ο Βελόπουλος και ο Φελόπουλος. Μπράβο, έχω ανακαλύψει μια καινούργια κεραλιφή, την οποία θα την ονομάσω για να τιμήσω και το χωριό μου, τις Βουκολιές Κισά μου. Την έχω ονομάσει Βουκολικών. Βουκολικών, έτσι λέγεται. Α, το Βουκολικών, ωραίο. Ναι, ωραίο. Το έχει και τραγούδι ο Μιλιώκας. Εγώ απ' τη ζωή πολλά κατάλαβα. Και ζούλα τα τυρτύπια ή μη μάσα. Μην πλήξα μη πρόβατα κι γάλατα. Αζόψη τη ζωή η παλιού παμπέσα. Είναι αυτό που λέει. Επειδή όλη τη μέρα φτιάνει το τζοπάν, γενικά στο άρμεγμα κανένας δεν σε φτάνει. Hey, hey, hey. Και επειδή όλη τη μέρα φτιάνω το τζοπάν, γενικά στο άρμεγμα κανένας δεν με φτάνει. Hey, 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 hey. Ωραίο. Λοιπόν, βάζει. Τι έχει να πει κι άλλο? Ναι, αλήφεσαι με την κεραλυφή τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και μετά δεν αφήνεις ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται, καρφώνει. Α, πού αλήφεσαι? Πού αλήφεσαι με το Βουκολικόν? Παντού, παντού, σε όλο το δρόμο. Και στο πράμα σου? Ναι, παντού. Κάνεις προσευχή πριν και μετά και μετά όλη μέρα. Προσευχή στα χείλη σου απάνω, κατάλαβα. Έφαγα τη γίνα στον ακουμπάω. Σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω ποιος είτε τα μάτια που τα αγαπάω. Ποιος είτε τα μάτια που τα αγαπάω. Δηλαδή, για να καταλάβω, γλιτώσαμε από τους, πώς τους λένε, από τους αστυνομικούς στα πάνελ και γεμίσαμε παπάδες. Έτσι πάει. Το δόγμα Μητσοτάκη είναι τέτοιο. Θα πάει έτσι. Μπάτσο τράγω, μπάτσο τράγω, μπάτσο τράγω. Ωραία, ωραία. Πάντως, ένα ζεσουί, πώς τον λένε αυτόν τον Τούρκο, δεν είπε κανένα σας. Του κάναμε τα μούτρα κρέας. Εάν δεν είχαμε Κυριάκο, τέλος πάντων, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, Θεός τον έστειλε. Ο Θεός. Όταν λέμε ο Θεός, εννοούμε πως στέλνει και την άλλη την αρρώστια, έτσι έστειλε και τον Κυριάκο, αυτή την αρρώστια. Παιδί μου, ο Θεός Κυριάκος εννοώ. Να. Που λένε, του τελείωσαν οι ακρίδες και μας τον έστειλε ο Θεός γιατί δεν είχε άλλες ακρίδες. Αυτό ακριβώς. Κοινώνησες. Όχι, όχι, μα κοινώνητος. Έλα μαλάρι, σε πέτυχα επιτέλους. Τι θες? Θέλω να πω ότι όσο ζούμε σε μια χώρα όπου κάτι τράγει, μαυροφορεμένη. Δεν είναι έτσι τώρα. Οι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας μας που είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Αυτοί είναι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι, διπρόσωποι. Ξέρεις τώρα όλα αυτά μαζί. Δεν το ξέρω. Απρόσωποι καμιά φορά. Ναι, ναι. Πολυπρόσωποι, ναι, ανάλογα τα φράγκα. Ναι. Όσο ζούμε λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία που βάζει τον παστίτσιο, τον καταδικάζει και αυτούς τους αφήνει έξω. Το γέροντα παστίτσιο λες στο ίντερνετ, στο Twitter. Ναι, 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 ναι. Για να θυμάται και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Όσο λοιπόν καταδικάζονται οι άνθρωποι που απλά κάνουν χαβαλέ και οι άλλοι που είναι επικίνδυνοι μένουν έξω, ελπίδα δεν. Γιατί είναι επικίνδυνη, παιδί μου? Άλλο σου έχει την αγιαστούρα, έχει τον αγιασμό, στο μπουκαλάκι τη σωτηρία. Δεν καταλαβαίνω. Σε λίγο θα πείτε ότι είναι και απατεώνες. Για παρακαλώ πολύ. Απατεώνε, ναι. Όπως το πει. Λοιπόν, χάρηκα, γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Εγώ θυμάμαι ότι από παλιά το Παπαδαριό είχε έτσι ιατρικές γνώσεις και προβληματισμούς. Θυμάμαι μια φορά το Μητροπολίτη, νομίζω Πειραιώς ήταν, αν θυμάμαι καλά, ναι, που έλεγε ότι από την παράχρηση του ανθρωπίνου σώματος, έτσι ακριβώς το είχε πει, αυξήθηκε ο καρκίνος του στόματος σε ποσοστό 80%. Ακριβώς επιλέξει, το έχω ηχογραφεί. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Ο Μάικλ Ντάγκλας δεν είχε δει τι είχε πάθει? Σωστά. Μην πηγαίνουμε πολύ μακριά. Ένα, δεύτερο. Δεύτερον, άλλος επιστήμονας, ο Μητροπολίτης Μόρφου στην Κύπρο, σε ανύποπτο χρόνο, δεν είπε ότι άμα η γυναίκα το κάνει προκτικός και είναι έγκυος το παιδί βγαίνει γκέι? Σωστά, έχουν γνώση, θέλω να πω. Άρα δεν είναι τίποτα χθεσινή. Έχουν γνώση οι άνθρωποι. Έχουν γνώση. Επίσης τότε στο τσουνάμι, στη Σριλάνκα, η αλληλεγγύη δεν είχε στείλει κιλοτάκια για να περάσει το κακό? Σωστά. Ωραία, φίλε. Αντί για μάσκες, να. Εγώ θυμήθηκα πάντως, φίλε, επιλέξει αυτό που είχε πει ο Μητροπολίτης εδώ Πειραιώς, έτσι. Έτσι θυμήθηκε όλα τα άλλα. Είναι να μας θαυμάζουμε. Εγώ είμαι πιο παλιός, άστο. Καλησπέρα, Πάτερ. Τις ευλογίες σας. Την έχετε. Παρ' όλα αυτά, Πάτερ, έχω ανησυχήσει. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Χωρίς το ανησύ. Ναι. Είναι το ανησυχήσει χωρίς το ανησύ.
Αυτό το έχουμε πάθει, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πάτερ, ακούγοντας μία μικρή μερίδα είναι η αλήθεια. Ιατρών θορυβήθηκα. Θορυβηθήκατε. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, ναι. Διότι... Βάλτε τους στο μιούτ, να μην θορυβήσετε. Τι έγινε? Ενώ πάσχω από κορονοϊό. Α, είστε πάσχων. Είμαι πάσχων. Παρ' όλα αυτά, καταλάβατε, μέρες που είναι, θέλω να έρθω για να κοινωνήσω. Τι μου με συμβουλεύετε να κάνω? Μην ανησυχείτε, αγαπητέ. Θα σας περάσουμε ένα μέσα έξω με αγιασμό. Δεν συντρέχουν λόγοι υγείας ή κάτι άλλο. Άντε, καλέ, τι λόγοι υγείας. Πολύ ωραία, αυτό ήθελα, πάτερ. Αν σας περάσουμε και λίγο με κανένα εξαπτέρυγο. Στο πετραχύλι σας, πάτερ, στο πετραχύλι σας, να ξομολογηθώ. Ναι, 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 αν έχετε την καλοσύνη. Πού είναι ο εισαγγελέας, εσύ, Αποστόλη? Εδώ, στο βρακί μου μέσα, έλα πάτε, τι θες? Ε? Για ποιο θέμα, συγγνώμη, τι λέγαμε, ξεκίνησε επιθετικά. Ναι, για πες μου τώρα, εσύ, δεν χρήζει εισαγγελέα όλα αυτά που κάθονται και λένε και παραμυθιάζουν τον κόσμο? Οι παπάδες. Οι παπάδες και οι πολιτικάτιδες, όχι μόνο οι παπάδες. Οι παπάδες τι δουλειά έχουν, παιδί μου, είναι του Θεού. Πάει ο εισαγγελέας στο Θεό, ξέχνα το. Ναι, σωστό, αγάπησε τους αυτούς. Οι πολιτικάτιδες. Σιγά μην τους κάνουν το χατήρι. Και οι πολιτικάτιδες. Άδωνις, βλέπε, Άδωνις. Αυτοί δεν μπήκαν μέσα όταν έπρεπε. Θα μπουν τώρα που είναι και στα πράγματα. Θα πάει εισαγγελέα στο Βελόπουλο που κοροϊδεύει τον κόσμο. Έλατε, έλατε. Τι, απίστευτα πράγματα, ρε. Τι μπουρδέλο χώρα είναι αυτή? Δεν μπορώ να ζω σε μια παράνοια. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Το θέμα δεν είναι μπουρδέλο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Μπουρδέλο, μπουρδέλο. Να φέρουμε καμιά μπουρδέλο τη προκοπή. Αυτή είναι η ένστασή μου. Να σου πω κάτι, ρε φιλαράκο, να σου πω κάτι. Μας έχεις κάνει τώρα και παρακολουθούμε τον Μπογδάνο τώρα μία ώρα πριν και δηλαδή. Εγώ ή εσύ που κολοτρίβεσαι για να πάρεις τηλέφωνο να σε βγάλουν όπου να είναι? Κοίταξε να δεις, ψάχνουμε να βρούμε το μαλάκα που θα μας βγάλει στον αέρα. Τι να κάνουμε τώρα? Τι απαιτήσεις έχετε από τη Νέα Δημοκρατία για την υγεία κλπ? Δεν τρέπεστε, δεν μου λες. Τώρα θα μου πεις, είναι υπουργός ο Κικίλιας. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις? Όχι, άστα αυτά, άστα αυτά. Εγώ μιλάω για τη συνέπεια. Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας τι λέει? Τι λέει? Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η υγεία. Ναι, η επιστήμη, σωστό. Άρα είναι συνεπέστατη, μην κοροϊδεύετε καθόλου. Αντού, αντού, το παίρνω πίσω. Α, εντάξει, οκ. Okay. Έλα, γεια. Έλα. Έλα, τους έχετε σπάσει τα νεύρα, ρε παιδί μου. Τους έχετε σπάσει τα νεύρα. Καλά πάει. Με αυτούς γελάω, γιατί εσάς σας παίρνω πολύ σοβαρά και τους δυο. Με αυτούς πεθαίνω στα γέλια. Έχουνε... Ποιους εννοείς? Δεν ξέρω ποιους εννοώ. Όλους αυτούς τους πατριώτες, τους ανοιχτόμυαλους. Και εγώ τους χαίρομαι αυτούς. Όλο αυτό το φασισταριό που μαζεύεται και λέει διάφορα. Το ωραιότερο και με ερωτηματικό που έχω ακούσει είναι αυτό που είπε ο Θήμιος. Για τα όπλα. Με τα όπλα. Τότε που είπε ότι καταθέσανε τα όπλα. Το ωραιότερο και. Τα λέει ο Μπαγάσας, ωραία, άμα θέλει, είναι σατανάς. Όχι καλύτερα από σένα. Όχι βέβαια. Ναι, τώρα να τα λέμε. Να είσαι καλά, γεια. Yeah. Ζήτω το τιμημένο ιστορικό και σταθερό της απόψης του Κουκουέ. Μπράβο και σε εσάς, ναι, για τον καθαρό λόγο που δίνετε. Σας ευχαριστώ. Μας ειρωνεύεστε? Όχι, εγώ δεν πήρα τα παραπολιτικά. Ναι, νόμιζα. Ειρωνεύεστε ή το λέτε σοβαρά? Σοβαρά το λέω, Αποστόλη είσαι? Ναι, Αποστόλη είμαι. Σοπαρε, Αποστόλη που θα ειρωνευτώ. Ζήτω και χίλιες φορές ζήτω. Σαν ειρωνία μου φάνηκε, αλλά δεν πειράζει. Κάτω, okay, κάτω τα φασισταριά. Εσείς που είστε κομμουνιστές, γιατί ακούτε παραπολιτικά? Γιατί ακούω παραπολιτικά? Ναι. Γιατί λέτε αυτά που δεν μπορώ να εκφράσω εγώ. Μπορώ να τα σκεφτώ, δεν μπορώ να τα διαθέσω με τόσο ωραίες λέξεις. Τόσο βαθύ νόημα. Όπως ας πούμε ο φίλος ο Θήμιος. Σωστή, με καλύτερη απάντηση. Και εγώ, και εγώ και η φαμίλια μου. Γεια και χαρά σας. Ακούγομαι το Σάββατο στις 14 στην Λέσβο, Μυτιλίνη, στο Πανελλήνιο. Γιατί θα είσαι εκεί, τι σε νοιάζει εσένα? Θα έρθω ρε μαλάκα από την Πάτμα να σε δω στη Μυτιλίνη. Πού, στον κόρακα. Θα με ψάξεις, Μέσω Σάμου θα έρθω, θα πάω Αθήνα, θα έρθω Μυτιλίνη και να σε δω. Καλή τύχη. Φιλάκι, θα με ψάξεις, εκεί θα είμαι. Εσύ ψάξει, μην ακυρωθεί τελευταία στιγμή. Μην μου τα κυρώσει, έβγαλε στήρα σήμερα. Εγώ θα στα κυρώσω. Άμα τα κυρώσω από εκεί, δεν ξέρω. Καλά, περιμένω. Είναι τα γενέθλιά μου, θέλω. Έλα, γεια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με ποιον μιλάμε, την Ελληνοφρένεια? Ναι, ναι, ίδια. Γεια σας, κύριε. Παίρνω πρώτη φορά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι θέλετε? Δεν θέλω συγχαρητήρια. Απλά θέλω να πω κάτι το οποίο πιστεύω. Και εγώ δεν το εννοούσα, ειρωνικά το είπα. Τι θέλετε? Με ακούτε, κύριε? Βεβαίως, λοιπόν, πείτε μου. Λοιπόν, ακούστε, είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει. Α, παπά, δεν τρέπεστε και το λέτε. Έτσι, μπράβο. Να, λοιπόν, παρόλα αυτά θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης ακούει τον κύριο Γεργιάδη που λέει αυτές τις ηλιδιότητες και δεν τον πάει στο τρελάδικο. Έχω επιβδίσει δηλαδή. Τι να τον πάει, κύριε μου, στο τρελάδικο? Τον πήρε μέσα στο κόμμα. Έχει μεγαλύτερο τρελάδικο? Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν να τον ακούει. Εσείς που είστε Νέα Δημοκρατία, ωραία. Μάλιστα, κύριε. Ήσασταν από παλιά ή τώρα καινούρια? Κοιτάτε, κύριε, από το Πανεπιστήμιο είμαι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς νιώθετε που ψηφίσατε τον Άδωνη, ας πούμε? Δεν τον ψήφισα, κύριε Αφιλεγγύη. Πώς νιώθετε ότι εν δυνάμει ψηφίσατε τον Άδωνη? Είμαι πολύ, πάρα πολύ απογοητευμένη από αυτό που κάνει ο κύριος να τον ανέχεται. Τον Άδωνη, τον. Είναι ηλίθιος, παιδί μου, να λέει αυτά τα πράγματα. Το Βορίδη, τους Μπογδάνους, όλους αυτούς, πώς νιώθετε? Κακά
καλά. Πολύ άσχημα. Μπράβο, να το χαίρεστε το κόμμα σας εκεί, θα μείνετε. Κοιτάτε, κύριε, δεν σας πήρα να με. Δεν με έμφεστε αυτή τη φορά. Δεν ήθελα να είμαι επιθετικός, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, δεν έχει καμιά σημασία πώς είστε. Απλά θέλω να πω, πρώτη φορά παίρνω και συμφωνώ με αυτό που μήπως λέτε. Μήπως είστε λίγο προκατηλημένοι αρνητικά. Όχι, κύριε, δεν. Θέλω να πω, μήπως αν δείτε τον Άδωνη με ένα άλλο μάτι, ότι όχι, ας πούμε όχι, τα νανογυλαίκα που πουλάει, είναι, ότι είναι επιστημονικό προϊόν. Όχι, κύριε. Είναι ηλίθιος και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό. Και απορώ πολύ, δηλαδή απορώ πόσο ο κύριος Μητσοτάκης τον ανέχεται αυτόν τον. Τον έχει αντιπρόεδρο, είναι δυνατόν να τον έχει αντιπρόεδρο. Τον έχει και υπουργό επανάπτυξη, δεν ξέρω. Ακριβώς. Αν το είδατε. Λοιπόν, ναι. Και εγώ απορώ να σας πω την αλήθεια, γιατί και εγώ τον Κυριάκο τον έχω για πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω τι είναι ο Κυριάκος. Αυτή τη φορά εγώ δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σημασία. Α, δεν ψηφίσατε τώρα. Όχι, δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Τότε εντάξει, δεν το ψηφίσατε εν δυνάμει. Όχι, κύριε, μα δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Πώς τον ανέχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να πω ότι αφού εσείς φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, τι σας νοιάζει. Με νοιάζει. Με νοιάζει για τον τόπο. Το πονάτε, κατάλαβα. Αν θέλετε. Αν επιτρέπετε, τι ψηφίσατε. Τίποτα. Τίποτα. Πάντως και τον Κυριάκο να ψηφίσατε, τίποτα θα ήταν. Με όλους τους τίποτες που έχει μαζέψει εκεί μέσα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.